Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σας δείξουμε κάποια σχέδια του μακραμέ ή αλλιώς κομποδετικής, τα οποία είναι ιδανικά για να εξασκηθούν αρχάριοι στους δύο βασικούς μας κόμπους, αλλά και να καταλάβουν το πόσο εύκολα μπορεί να προκύψει ένα καινούριο σχέδιο, είτε κομποτένοντας μία φορά παραπάνω ανά τη σειρά, είτε βάζοντας απλά μία επιπλέον κλωστή στο παιχνίδι μας σε εισαγωγικά. Λοιπόν, εγώ δουλεύω πάντα σε κάποια σταθερή επιφάνεια, μπορεί να είναι βιβλίο, μπορεί να είναι ξύλο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, απλά βάζοντας ένα κλιπάκι, ένα γατζάκι. Μπορείτε να βρείτε τον δικό σας τρόπο, τίποτα δεν είναι σωστό, τίποτα δεν είναι λάθος. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχεδιάκι. Θα χρειαστώ δύο κλωστές ή μία διπλωμένη κλωστή τέλος πάντων. Δεν θα έχω σταθερή βάση, σταθερό οδηγό. Αυτό τι σημαίνει, ότι π.χ. δεν θα πω ότι θα έχω μόνιμα σταθερή βάση την αριστερή μου και θα έρχεται η δεξιά από πάνω να την αγκαλιάζει και να κομποδένει στην ουσία πάνω της. Στη μία σειρά θα είναι οδηγός η δεξιά μου, στην άλλη θα είναι οδηγός η αριστερή μου. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Είμαι δεξιά. Έρχομαι από πάνω και τραβάω εκεί που θέλω να πάω μέσα στη θηλίτσα που είχα δημιουργήσει. Είμαι αριστερά, έρχομαι πάνω από τη δεξιά, την αγκαλιάζω και τραβάω μέσα στη θηλιά που είχα φτιάξει στα αριστερά μου. Τραβάω όμως εκεί που θέλω να πάω και τα επαναφέρω πάντα στη θέση τους. Είναι πολύ εύκολο να μας γυρίσει αυτό που φτιάχνουμε γιατί έχουμε μόνο μισό κόμπο. Λοιπόν, δεξιά. Είμαι από πάνω, από την αριστερή, την αγκαλιάζω και μέσα στο κυκλάκι που έχω στα δεξιά μου. Το αφήνω στη θέση του. Πάω αριστερά, πάνω από τη δεξιά, αγκαλιάζω και μέσα στη θηλιά που έχω στα αριστερά μου. Και συνεχίζω. Πάνω και τραβάω. Πάνω και τραβάω προς τα αριστερά. Δεξιά, πάνω και τραβάω προς τα δεξιά. Αριστερά, πάνω και τραβάω προς τα αριστερά. Τώρα, αν δεν θυμόμαστε σε ποιο σημείο έχουμε μείνει, κοιτάμε πού είναι ο τελευταίος μας κόμπος. Και αυτού η σειρά είναι να συνεχίσει. Δηλαδή, το τελευταίο μου κόμπο το βλέπω δεξιά, άρα είναι η σειρά της δεξιάς κλωστής μου. Πάνω και τραβάω δεξιά, να το επαναφέρω στη θέση του. Αριστερά, πάνω, αγκαλιάζω, μέσα στη θηλιά που έχω στα αριστερά μου και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Εννοείται ότι μπορούμε στο σχέδιό μας, αν μιλάμε για κόσμημα, να χρησιμοποιήσουμε και χαντρούλες. Συνήθως βάζουμε στον οδηγό χαντρούλα. Οπότε εκεί που στην ουσία βλέπουμε το κόμπο μας, τη γωνία μας, θα είναι η χαντρούλα. Γι' αυτό προσοχή, όσο πιο ψηλή είναι η χαντρούλα, τόσο πιο ιδανική είναι για να μην μας χαλάσει και το σχέδιο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε, αν προσθέσουμε μισό κόμπο παραπάνω, τι μπορεί να προκύψει. Πάλι θα δουλεύουμε ένα προς ένα, απλά ξεκινώντας από δεξιά, αντί να κάνω μόνο πάνω, θα κάνω πάνω, τραβώντας εκεί που θέλω να πάω και μετά από κάτω, τραβώντας εκεί που θέλω να πάω. Αυτή η σύνθεση των δύο βασικών κόμπων του μακραμέ λέγεται και φρυβολιτέ, επειδή μοιάζει και πολύ σε αυτή την τεχνική, στην όψη αυτός ο κόμπος. Λοιπόν, αριστερά αντίστοιχα θα πάω από πάνω και θα τραβήξω προς τα αριστερά αφού εκεί θέλω να πάω. Και μετά θα πάω κάτω και πάλι θα τραβήξω προς τα αριστερά, γιατί εκεί θέλω να πάω. Η αριστερή πλευρά γενικότερα μας δυσκολεύει όσοι είναι δεξιόχειρες, αλλά όλα θέλουν εξάσκηση. Πάμε πάλι. Πάνω, δεξιά, κάτω, δεξιά. Πάνω, δεξιά, κάτω. Αριστερά, συγγνώμη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Προσθέτοντας λοιπόν μισό κόμπο ακόμα, μεγάλωσε σαν να λέμε το ζιγ-ζακ το οποίο φτιάχνουμε, χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα γινόταν σε περίπτωση που αντί να έχω ένα προς ένα, πρόσθετα δύο κλωστές ακόμα. Πώς όμως.
ας πούμε, να δουλέψουμε πάνω στο ίδιο για να βλέπετε τις διαφορές που προκύπτουν. Ε? Λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε το ζιγ-ζακ το οποίο το κάναμε στην αρχή, μισό κόμπο δεξιά, μισό κόμπο αριστερά, αλλά αντί να έρχεται η μία κλωστή να αγκαλιάζει την άλλη, να αγκαλιάζουν μια σταθερή στη μέση. Μην κοιτάτε που έχουμε δύο, θα το δουλέψουμε σαν να είναι μία. Θα μπορούσαμε να είχαμε και 10 στο κέντρο, σημασία για να το δουλέψουμε σαν να είναι μία. Οπότε, όντας δεξιά, πάμε πάνω από τη βάση με μισό κόμπο. Πάμε πάλι αριστερά πάνω από τη βάση, μέσα στο κυκλάκι που έχω αριστερά μου και τραβάω και που θέλω να πάω. Μετά πάλι δεξιά, πάνω, μέσα στη θηλιά και τραβάω προς τα δεξιά. Αριστερά, πάνω, μέσα στη θηλιά που έχω στα αριστερά μου και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Και πάλι το ίδιο, πάνω και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Πάνω και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Στην ουσία εδώ, αν ξεχαστώ, είναι η σειρά αυτού νου που είναι πιο μακριά. Να, είναι η σειρά αυτού που είναι πιο μακριά από το σημείο μου. Οπότε το βλέπετε, σίγουρα με δύο διαφορετικά χρώματα θα φαινόταν καλύτερα αυτό. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί, επειδή μας στρίβει και εύκολα, να το δείτε και λίγο στριφτό. Δεν είναι ο έλικας κλασικά, αλλά μπορεί να το δείτε και έτσι. Άρα, χρησιμοποιώντας το ίδιο μοτίβο, πάμε να δούμε τώρα τι θα γινόταν αν κάναμε δύο μισούς κόμπους από τη μία πλευρά, δύο μισούς αντίθετους πάντα κόμπους από την άλλη πλευρά. Όντας πάλι δεξιά, πάμε πάνω από τη βάση, τραβάω δεξιά, κάτω από τη βάση και τραβάω δεξιά. Πάμε από την άλλη πλευρά. Πάνω από τη βάση, τραβάω δεξιά, κάτω από τη βάση και τραβάω πάλι δεξιά. Σίγουρα το κενό που θα μένει σε κάθε κόμπο, να, η θηλιά εδώ που προκύπτει θα είναι πιο μεγάλη. Κάποιοι αυτές τις θηλιές τις καλύπτουν με χάντρες. Γενικότερα να ξέρετε ότι όταν στα πλαϊνά βλέπουμε χαντρούλες, συνήθως κάποια θηλιά, κάποιο κυματάκι που έχει φτιαχτεί από την κλωστούλα καλύπτουν. Πάνω και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Κάτω και τραβάω εκεί που θέλω να πάω. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4 διαφορετικά σχέδια. Στην ουσία όμως χρησιμοποιώντας τους ίδιους βασικούς πάντα κόμπους. Ξεκινήσαμε με ένα ζιγζάκ απλό εναλλαγή βάσης και οδηγού. Μετά κάναμε πάλι εναλλαγή αλλά με δύο μισούς αντίθετους σε κάθε πλευρά. Μετά βάλαμε κάποια βάση στη μέση και παίξαμε με το ίδιο μοτίβο. Όσον αφορά το μήκος που θα χρειαστούμε για αυτό, στην ουσία θέλουμε το εξαπλάσιο αυτού που θέλουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι 10 εκατοστά η βάση μας, που μπορεί να είναι νήμα, μπορεί να είναι κρίκος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, θα χρειαστούμε το εξαπλάσιο αυτού που θέλουμε να φτιάξουμε. Τριπλάσιο και τριπλάσιο στην ουσία είναι σε κάθε πλευρά, εξαπλάσιο στο σύνολο. Γενικότερα, μην μπείτε όμως στη διαδικασία σαν αρχάρι να μετράτε ίσα-ίσα αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Να έχετε αέρα κλωστή να δουλεύετε. Πάρτε τουλάχιστον το εξαπλάσιο, γιατί αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με το σφίξιμο που έχει ο καθένας, ανάλογα αν θέλουμε χάντρα ή όχι, ανάλογα ακόμα και το πάχος του νήματος. Είτε και τη βάση που χρησιμοποιούμε, κατά πόσο είναι χοντρή ή όχι. Λοιπόν, αυτά σαν βασικές πληροφορίες για τους αρχάριους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.